Συνεχίζουμε με το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο, τον Δημήτρη Δημητριάδη, αντιπρόεδρο της Πατριωτικής Κίνησης Καβάλας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Δημητριάδη, στις 14 Ιουλίου, με συγχωρείτε, αναμένεται να έρθουν στην Καβάλα μέλη νεοναζιστών, όπως έχουν χαρακτηριστεί από κάποιους, ομάδων για διανομή αγαθών σε άπορους. Η αντίδρασή σας, από όσα μαθαίνουμε, είναι αρνητική. Τι ακριβώς ισχύει τελικά? Ναι, βεβαίως. Από τη στιγμή που αυτοαποκαλούνται νεοφασίστες και νεοναζιστές, είμαστε αρνητικοί στην έλευση αυτών των οργανώσεων. Ο λόγος? Είναι αυτονόητο. Δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε στην πόλη μας νεοφασίστες και νεοναζιστές, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι αυτονόητα τα πράγματα. Μα θα έρθουν για καλό σκοπό, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν, για να μοιράσουν αγαθά. Τέτοιο σκοπό, να κρυβόμαστε πίσω από ένα μανδύα καλοσύνης και από πίσω να κρύβεται κάτι επικίνδυνο, μπορούμε και μόνοι μας ως Έλληνες να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, παρά από τέτοιες αν ισχύουν οργανώσεις. Κύριε Δημητριάδη, τι έχετε σκοπό να κάνετε? Θα αντισταθούμε όπως ένας νοήμων πολίτης για να περασπιστεί πλέον και τα ιδανικά του τόπου του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήσουμε νεοναζιστές και νεοφασίστες, όπως αυτοαποκαλούνται, να έρθουν στην πόλη μας. Θα αντιδράσουμε ανάλογα. Θα πράξετε, τι εννοείτε, θα πράξετε? Δεν θα τους αφήσετε να έρθουν στην Καβάλα? Θα τους σταματήσετε στον δρόμο? Θα κάνετε? Πείτε μας τι ακριβώς, ποιες θα είναι οι κινητοποίησεις σας. Ανάλογα με τις καταστάσεις. Δεν μπορούμε τώρα να βγάλουμε ένα πλάνο τι θα κάνουμε. Ανάλογα τι κατάσταση θα υπάρχει, θα προσαρμοζούμε και εμείς ανάλογα στις ανάλογες καταστάσεις. Γιατί υπάρχουν τόσες αντιδράσεις? Πάμε σε παρεμφερή θέμα, ναι, διαφορετικό βέβαια. Για τη σημαία που αναρτήσατε στο κάστρο την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, γιατί να υπάρχει τόσος φόβος για μια σημαία? Ήταν η ελληνική σημαία. Ναι. Για μερικούς μάλλον φοβίζει η ελληνική σημαία. Γιατί φοβούνται? Φοβίζει η ελληνική σημαία γιατί? Ορίστε. Φοβίζει η ελληνική σημαία γιατί? Στα μάτια κάποιων ανθρώπων τους φοβίζει η εικόνα της ελληνικής σημαίας. Δεν πειράζει, θα την ξαναδούνε και θα την βλέπουν πολύ συχνά. Τι εννοείτε με αυτό? Εθνική επέτειος και κάποιες άλλες γιορτές τοπικές. Εμείς ο Σύλλογος θα την βάζουμε υπερήφανα σε σημεία της πόλης. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν αρκετά μεγάλη αυτή η σημαία. Γιατί κατέβηκε πριν την ώρα της? Πριν την ώρα της. Εμείς είχαμε αποφασίσει ως Πατριωτική Κίνηση να την κατεβάσουμε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Ναι. Αλλά η Δημοτική Αρχή μας πρόλαβε και πήγε πρωί-πρωί και την κατεβάσανε. Μάλλον τους ενόχλησε. Κάποιοι ενοχλήθηκαν και έπρεπε να κατεβεί το πρωί της Δευτέρας. Και έτσι λοιπόν μας προλάβανε και την κατεβάσανε. Σας πείραξε αυτό ως κίνηση, κύριε Δημητριάδη? Το ότι την κατέβασε κάποιος άλλος εκτός από εσάς? Με τον τρόπο που την κατεβάσανε με πείραξε. Δηλαδή? Όταν πήγανε πάνω την τραβήξανε και την αφήσανε πεσμένη από την πίσω πλευρά του κάστρου. Ευτυχώς προλάβανε κάποια μέλη του συλλόγου και πήγανε και την λήξανε έτσι όπως πρέπει. Το θεωρήσαν μάλλον πανό. Ένα πανό ή ένα πανί. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτό το σύμβολο, μάλλον. Το θεωρήσατε ασέβεια, δηλαδή, που πέταξαν την ελληνική σημαία με αυτόν τον τρόπο, το σύμβολο μας? Αλλά δεν πειράζει, ας τους ενοχλεί. Θα την ξαναδούνε. Και αν νομίζουν ότι δεν πρέπει να μπαίνει η σημαία, τότε να μην βλέπουν το κάστρο. Πολύ απλά. Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα περιμένατε τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος όμως τελικά δεν εμφανίστηκε. Θεωρείτε τους εαυτούς σας νικητές, μιας και η αντίδρασή σας ήταν αρκετά δυναμική? Νικητές. Εμείς ικανοποιηθήκαμε από την άποψη ότι κατάλαβε ότι στην Καβάλα πλέον η Καβάλα έχει ξυπνήσει. Δεν δέχεται ανθρώπους επικίνδυνους όπως ο συγκεκριμένος, γιατί το μόνο που έχει κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και η οργάνωσή του είναι γενοκτονίες, βιασμούς και γενικά καταστάσεις επικίνδυνες για την ανθρωπότητα. Και αυτός είναι ο λόγος που φυσικά δεν τον θέλετε να έρθει? Εννοείται. Ο συγκεκριμένος όχι, με τίποτα.
Και δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να βάλει στο πρόγραμμά του πάλι να επισκεφτεί την πόλη μας και να τον αφήσουμε να έρθει. Με κάθε κόστος. Για το συγκεκριμένο μιλάμε πάντα. Για το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρατε και εσείς ότι θα μοιράσετε με τη σειρά σας τρόφιμα τόσο σε Άπορους Καβαλιώτες όσο και στα Παμακοχώρια. Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκαταληφθεί από την κυβέρνηση? Εννοείται. Εννοείται. Η Πομάκη είναι η πιο αρχαία φυλή. Τους βρήκανε, δεν μας βρήκανε. Απλώς τους αφήσαμε. Τους άφησε το ελληνικό το κράτος. Και αυτή τη στιγμή τους κέρδισε, σε εισαγωγικά, το τουρκικό το κράτος. Γι' αυτό και έρχονται αυτοί οι μυστήριοι κύριοι, σε εισαγωγικά το κύριο, όπως ο Μπαχτσελή. Και κάνουν τις επισκέψεις εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γιατί τους κερδίζουν σιγά σιγά. Είτε με χρήματα, είτε με ψευτιές και διάφορους άλλους πονηρούς σκοπούς. Θα έπρεπε, μιλάμε για τον Μπαχτσελή τώρα, θα έπρεπε ίσως το Υπουργείο Εξωτερικών να μεριμνήσει για αυτή την επίσκεψη? Δόθηκε άδεια τελικά σε αυτόν τον άνθρωπο να έρθει στην Ελλάδα? Και αν χρειάζεται τελικά άδεια να έρθει, μπορεί να μπαινοβγαίνει ό,τι ώρα θέλει. Από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί του κράτους επιτρέπουν κάποιους επικίνδυνους ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν στα σύνορα της Ελλάδος, δεν φταίει αυτός. Και δεν σταμάτησε μόνο εδώ. Γύρισε όλο το Οθωμανικό το τόξο, γύρισε όλα τα Βαλκάνια. Πήγε Αλβανία, πήγε Κωσυφοπαίδιο, Σκόπια. Δεν κάνει τυχαία δηλαδή αυτό το tour, αυτό το ταξίδι. Απλώς το μέλλον κοιτάζουν και την Καβάλα γιατί είναι το όνειρό τους. Μάλιστα. Το τάξιμο που κάνατε τώρα για το ότι θα μοιράσετε τρόφιμα, πότε θα πραγματοποιηθεί? Υπολογίζουμε προς το Σεπτέμβριο, ώστε να μοιράσουμε και σχολικά είδη στα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, εδώ στην πόλη. Έχετε κάνει κάποια κινητοποίηση από πολίτες να μαζέψετε αυτά τα τρόφιμα ή εσείς μόνο θα συμμετέχετε σε αυτό? Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Οι πολίτες φυσικά μας βοηθάνε, εμείς πηγαίνουμε όπως είναι γνωστό στην πλατεία. Βάζουμε εκεί το κιόσκι το δικό μας, γιατί δεν μας δίνουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας έχουν δώσει κάτι να στεγαζόμαστε όταν κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Και από εκεί και πέρα οι πολίτες της πόλης μας βοηθάνε για αυτόν τον σκοπό. Όσο το δυνατόν, γιατί είναι δύσκολες ημέρες, δύσκολος ο καιρός για όλους, κύριε Ακριβώς. Δημητριάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστώ.